Καλησπέρα κύριε Καποτόρτο. Μπορείτε να μας, μάλλον να ξεκινήσω από το εξής. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής σας από άλλους μαρτύρους, έχετε αναφερθεί σε διάφορα έγγραφα. Βεβαίως είπατε ότι θα μας καταθέσετε το έγγραφο του εξωτερικού συνεργάτη για το ζήτημα της πυρκαγιάς, αλλά θα θέλαμε και ορισμένα άλλα έγγραφα, για παράδειγμα. Να μας καταθέσετε το έγγραφο αυτό που κάνετε εσείς στον εσωτερικό έλεγχο για το δυστύχημα στα Τέμπη. Θα θέλαμε επίσης να ενδεικτικά να μας καταθέσετε ορισμένα αιτήματα τα οποία, όπως είπατε, έχετε καταθέσει προς τον ΟΣΕ Τυράς για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και επίσης τους ισολογισμούς των τελευταίων χρόνων της εταιρείας σας. Certo, depositeremo tutte le richieste, όλα τα έγγραφα που αιτηθήκατε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθείτε λίγο στο οργανόγραμμα της Τρενοσέ, δηλαδή ποια τμήματα υπάρχουν στην Τρενοσέ, ποιες διευθύνσεις και τι προσωπικό απασχολεί σήμερα η Τρενοσέ. Χελένη Τρέν, συγγνώμη. Sì, capisco che non è semplice dopo tanti anni che uno conosce una società con un nome immediatamente pensare a un nome diverso, από το ένα όνομα στο άλλο. Molte delle persone che sono dentro l'azienda που είναι και εντός εταιρείας υπήρχαν και προηγουμένως. Η εταιρεία είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με μια λογική του ομίλου διακυβέρνησης και ένα πρότυπο, ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούμε ήδη στην Ιταλία και είναι ένα μοντέλο, ένα πρότυπο που ασφαλέστατα χρησιμοποιεί τη διαχείριση όλη τη δραστηριότητα της σιδηροδρομικής διακίνησης. Έχουμε κάποιες διευθύνσεις, staff, το νομικό τμήμα, η διεύθυνση προσωπικού των προμηθειών και άλλες διευθύνσεις για γραμμές που διαχειρίζονται υλικό το τρόπο, την σιδηροδρομική. Υπάρχει μια επιχειρησιακή διεύθυνση, μια διεύθυνση εμπορική και επιβατική και μια διεύθυνση για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ένα business unit εμπορευμάτων. Και υπάρχει μια διεύθυνση ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου, που είναι η διεύθυνση που ασχολείται με την επιτήρηση εντός της εταιρείας και υπάρχει και η θέση του risk officer που θεσμοθετήσαμε προσφάτως, που δεν υπήρχε στο οργανόγραμμα, αλλά την θεσμοθετήσαμε προδιετίας και προφανώς κάνει μια εποπτεία σε όλες τις διαδικασίες. Ένας θεσμός πολύ σημαντικός στο πλαίσιο της Τρενοσέ και στη συνέχεια της Ελληνική Τρέν ήταν η θεσμοθέτηση της τεχνικής διεύθυνσης. Η τεχνική διεύθυνση δεν συμπεριλαμβάνει την συντήρηση που ιστορικό ήταν η προηγούμενη, η ΕΣΤΗ, η οποία ασχολείται με την. Η εξαγοράστηκε το 2019, θυμίζω σε όλους, πράγματι που ασφαλέστατα γνωρίζουν πολύ καλύτερα είναι μου. Από μνήμης ότι η εταιρεία Τρενοσέ εξαγοράστηκε το 2017. Το 2017 εξαγοράστηκε και η Ρόσκο, η ΕΣΤΗ, η εταιρεία που έκανε την συντήρηση, ΕΣΤΗ, και αυτή η εταιρεία εντάχθηκε στο πλαίσιο της Τρενοσέ το 2019 και περάσαμε από τους 600 εργαζόμενους στη Τρενοσέ στους 1.100 κατά τη στιγμή της συγχώνευσης των δύο εταιρείων. Ο αριθμός των εργαζομένων είναι σε διαρκή αυξητική τάση. Έχουμε προσφάτως προσλάβει 500 ανθρώπους από τη στιγμή που ανήκει στον όμιλο FSA και καταρτίζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα ασφαλιστικά στάνταρ που τηρούνται στον όμιλο FSA. Στο πλαίσιο της τεχνικής διεύθυνσης θεσμοθετήσαμε επίσης, σύμφωνα με την πολιτική του ομίλου, μια διεύθυνση που λέγεται Integrated Management System, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τις οδηγίες. Τρεις υποδιευθύνσεις. Μία ασχολείται με την παρακολούθηση της ποιότητας του παραγωγού,
παραχώμενη υπηρεσία, μία δομή που ασχολείται με την ασφάλεια τη συντήρηση και μία διεύθυνση που ασχολείται με τη διεύθυνση τη σιδηροδρομική μεταφορά. Όχι ότι δεν υπήρχαν προηγουμένω, αλλά τι εντάξαμε σε ένα ενίο σύστημα και αυτό ασφαλίστατα βοηθάει στο να ελέγχουμε καλύτερα όλου του δείκτε τη εταιρεία, ακόμα και εκείνου που εμεί κάνουμε με διάφορε έρευνε, survey, δηλαδή με μία συχνότητα μεταξύ του κοινού επιβενώντων και λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν σε δράσεις που θα τεθούν σε υλοποίηση. Αυτό εν συνόψη το οργανόγραμμα της εταιρείας σήμερα. Σήμερα είμαστε περίπου στους 1250 εργαζόμενους το ανθρώπινο δυναμικό και φαίνεται κατά τη διάρκεια των ετών υπήρξε σταθερά αύξηση στο πλαίσιο της εταιρείας διότι αυξήθηκαν οι υπηρεσίες επιβατών και εμπορευμάτων συγκριτικά με το παρελθόν. Σήμερα, μετά το δυστύχημα των τεμπών, έχουμε μια διάζουσα κατάσταση, διότι παρόλο που έχουμε αριθμό παρεχόμενων υπηρεσιών μικρότερο συγκριτικά πριν το δυστύχημα, έχουμε μια δέσμευση που είναι σχεδόν συγκρίσιμο με το παρελθόν, διότι επί παραδείγματι λάβετε υπόψη ότι ενεργοποιήθηκαν από το διαχειριστή της υποδομής κάποιες περιορισμοί μείωσης ταχύτητας και μείωσης της ικανότητας ώστε να εγγυηθούμε μεγαλύτερη ασφάλεια από πλευράς διαχειριστή υποδομής. Αυτό μεταξύ Αθηνών Θεσσαλονίκης όπου το κάναμε σε 4 ώρες και 20 λεπτά για το Intercity και 3.55 για τα ETR 470 για τις ταχύτερες με μία στάση μόνο σήμερα είμαστε στην υπηρεσία μικρότερο αλλά με μία διάρκεια μεγαλύτερη είναι 4 ώρες και 53 λεπτά. Το μετά το δυστύχημα επέφερε και μεταβολές από τον διαχειριστή για να μειώσει την ταχύτητα και την ικανότητα της παρεχόμενης σιδηροδρομικής υπηρεσίας. Ήσασταν πολύ αναλυτικό στην απάντησή σας, αλλά δεν είπατε αν υπάρχει τμήμα ελέγχου ατυχημάτων όπως υπήρχε παλιά στην Τρενοσέ. Βεβαίως, το είπα, το ανέφερα. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας έχει στο εσωτερικό του το operational safety, δηλαδή την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τις λειτουργίες που καταγράφει και εντοπίζει η ΕΡΑΣ και αυτές οι εκθέσεις είναι εκθέσεις που καταλήγουν και στον Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλειας για όλα τα δυστυχήματα και τις αστοχίες που καταγράφονται στην σιδηροδρομική. Η εταιρεία σας έχει αδειοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Dall'ERA, l'Agenzia Europea della Sicurezza. Ναι, είναι ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ασφάλειας. Τα τρένα τα οποία χρησιμοποιείτε έχουν ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή και πληρούν τις προδιαγραφές. Certo. Βεβαίως. Υπάρχουν τρένα στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, που κυκλοφορούν με διαφορετικές προδιαγραφές ασφαλείας. Cosa intende per prescrizioni di sicurezza diverse? Τι διαφορετικές προδιαγραφές ασφαλείας? Τα παλιά τρένα που κυκλοφορούσαν πριν από το 1997 μπορούν να κυκλοφορούν και σήμερα χωρίς να πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας τους τελευταίους που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σωστό αυτό? Βεβαίως τα τρένα θα πρέπει να τηρούν τους σιδηροδρομικούς κανονισμούς και είναι προφανές εάν οι προδιαγραφές ασφαλείας, αν υπάρχει μια προδιαγραφή που παρεμβαίνει σε κάποια
στιγμήτη του εργασιακού βίου της αμαξοστοιχίας, η προδιαγραφή του φορέα ο οποίος εκδίδει μπορεί να έχει δύο πτυχές. Μία πτυχή είναι ότι είναι καταδιαγραμμένη πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και επιτρέπει να εξακολουθεί αρκεί να κάνει ένα revamp συνολικό ή να περιγράφει να κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε να μπορέσουν να εξακολουθούν να λειτουργούν. Στην περίπτωσή μας είμαστε τηρούμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν είναι όλα νέας ηλικίας, είναι τρένα τα ETR 470 τα οποία επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα και έχουν εγκριθεί. Είναι το 2022, εγκρίθηκαν το 2022 στην Ελλάδα, υπάρχουν τα Dezero που είναι τρένα σχετικά νέα και έχουν εγκριθεί και ξεκίνησαν να κυκλοφορούν το 2006, σχετικά πρόσφατα λοιπόν, και υπάρχουν και τρένα τα οποία είναι παλαιότερα. Για τα παλαιότερα τρένα υπάρχουν κανονισμοί που είναι ενισχύ σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΣΕ που περιγράφουν ακριβώς, προδιαγράφουν ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν. Τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν ήταν τρένα παλιάς κατασκευής. Sí. Ναι. Άρα δεν πληρούσαν πλήρως τις προδιαγραφές πυρασφάλειας με βάση τους τελευταίους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν ήταν υποχρεωμένα. No. Assolutamente rispettavano pienamente i regolamenti europei, πλήρως τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οι κανονισμοί αυτοί εξηγούν ότι τα νεότερα τρένα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν να κάνουν τα STA, δηλαδή είναι οι κανόνες της διαλειτουργικότητας. Είναι ένα ακρόνιμο το οποίο σημαίνει ειδικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τα καινούργια. Τα τρένα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη όμως, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, είναι τρένα τα οποία κυκλοφορούν τηρώντας όλα τα προαπαιτούμενα. Είμαι ασφαλής, διότι ο κανόνας λέει ότι μόνο τα νέα, τα νεότερα τρένα πρέπει να τηρούν αυτή την προδιαγραφή. Προφανώς, ένα τρένο 20 ετία μπορεί να επικαιροποιηθεί με προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί ένα-δύο χρόνια πριν, είναι προφανές. Και μετά υπάρχουν και προδιαγραφές σε σχέση με την κατασκευή τους, με την ιδιάζουσα. Και πρέπει να τηρούνται. Εάν δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές, προφανώς δεν είναι. Θα πρέπει να τεθούν εκτός. Της παλιάς τεχνολογίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο το διαλειτουργικό, δηλαδή να ταξιδέψουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μπορούν να ταξιδέψουν μόνο στη χώρα κράτους μέλους που έχουν δρομολογηθεί. Είναι σωστό αυτό? No, possono circolare laddove κυκλοφορήσουν εκεί όπου έχουν εγκριθεί για την κυκλοφορία τους. Ένα τρένο εγκρίνεται για να κυκλοφορεί σε μια χώρα, σε ένα κράτος. Τα ETR 470, κάνω ένα παράδειγμα, κοινό έτσι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην Βόρεια Μακεδονία. Όχι γιατί δεν τηρεί, γιατί δεν έχει εγκριθεί να κυκλοφορεί στη Βόρεια Μακεδονία. Όλα τα τρένα τα οποία έχουν εγκριθεί, τα τρένα που κυκλοφορούν έχουν τα oggetto di treni che passano da un paese all'altro. Βαγόνια περνάνε από τη μία, τα φορεία περνάνε από τη μία χώρα στην άλλη, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί για να την κυκλοφορήσουν στη χώρα που, σύμφωνα διεθνείς προδιαγραφές και κανονισμούς. Τα τρένα 470 κυκλοφορούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Erano circolanti in Italia, κυκλοφορούσαν στην Ιταλία αυτά τα τρένα, κυκλοφόρησαν μέχρι που ελήφθη η απόφαση να γίνει αυτό το revamping ή ένα διαμόρφωση για να τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, για το κυκλοφορία στην Ελλάδα λόγω των χαρακτηριστικών της ταχύτητας της υποδομής μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ήταν προφανές, είχαν τη δυνατότητα μιας επένδυσης για τις ανάγκες της κυκλοφορίας. Να πάμε λίγο στις συμβάσεις. Προηγούμενος μάρτυρας, πρώην υπουργός, ο κύριος Βαρελής, ανέφερε ότι στην αρχική σύμβαση παραχώρησης της Τρενοσέ υπήρξε όρος από τη μεριά των Ιταλών να μην συμμετέχει εκπρόσωπος της Τρενοσέ στο δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας στην Καρόλου για να υπογραφεί η σύμβαση. Ισχύει αυτό? Υπήρξε τέτοιος όρος?
non lo so. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Συμμετέχει σήμερα εκπρόσωπος της Hellenic Train στο κέντρο ελέγχου της Καρόλου. Λειτουργεί αυτό. Se un rappresentante di Hellenic Train è presente nel centro di OSE, συμμετέχει στο κέντρο του OSE στην Νεοδό Καρόλου, αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, δεν είναι. Perché la sala operativa della società χειρίσεων της εταιρείας είναι στην Οδό Συγκρού. Μιλάω για την Hellenic Train. Ο διαχωρισμός συμφωνεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που καθορίζουν τον διαχωρισμό μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και της σιδηροδρομικής εταιρείας. Υπάρχει κοινό κέντρο ελέγχου της κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει ζήτημα όσον αφορά την ασφάλεια της κυκλοφορίας των τρένων από τη στιγμή που καθορίζει το δικό του κέντρο κυκλοφορίας. Πώς γίνεται η διασύνδεση, η επικοινωνία ανάμεσα σε αυτόν που έχει την υποδομή και σε αυτόν που εκμεταλλεύεται την υποδομή. Η επικοινωνία γίνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η διαχείριση της κυκλοφορίας γίνεται από το διαχειριστή της υποδομής. Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται την κυκλοφορία. Διαφορετικά έχετε δίκιο. Εσείς θα ήταν χάος. Ποιος θα πει στο τρένο πώς θα κινηθεί ή να κινητοποιηθεί. Προφανώς αυτό είναι μόνο ο διαχειριστής της υποδομής ή μέσω ενός κεντρικού στελέχου ή όπως στην περίπτωση στην Ελλάδα μέσω του σταθμάρχη. Στον θάλαμο επιχειρήσεων της Hellenic Train ασχολούμαστε για την στήριξη των επιβατών, για την υποστήριξη των επιβατών με είδη πρώτης ανάγκης, μεταφορά με λεωφορεία όταν υπάρχει μια συνθήκη που επιτάσσει τη συνέχιση και παρακολουθείται όλο αυτό το monitoring από άποψη σε επίπτωση επιπτώσεων καθυστέρηση των τρένων σε ό,τι γίνεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αλλά δεν υπάρχει δεν έχει επίπτωση στην κυκλοφορία των τρένων που γίνεται από το διαχειριστή της υποδομής. Είναι προφανές, υπάρχει μια συνεχής επαφή μεταξύ των δύο θαλάμων επιχειρήσεων, γιατί έχετε δίκιο, διαφορετικά είναι θεμελιώδους, γιατί πρέπει να συνάδουν οι πληροφορίες και είναι και ένας από τους λόγους που κάναμε πάρα πολλές επαφές στενότατες με τον ΟΣΕ για να καθορίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με σαφή τρόπο ώστε να αποφευχθεί να υπάρχουν κενά μεταξύ του διαχειριστή και της σιδηροδρομικής εταιρείας. Θα θέλαμε αυτά τα αιτήματα επικοινωνίας που κάνετε με τον ΟΣΕ να μας τα καταθέσετε και αυτά όσον αφορά τις τρύπες που υπάρχουν στην επικοινωνία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά κέντρα ελέγχου. Che depositassimo che cosa, scusi, non ho να καταθέσω τι δεν κατάλαβα καλά. Ότι καταθέσατε αιτήματα προς τον ΟΣΕ για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των τυφλών επικοινωνιών εκεί που δεν υπήρχαν οι άπειρες επικοινωνίες ανάμεσα στα δύο κέντρα ελέγχου. Αυτά τα αιτήματα και να καλυφθούν αυτές οι δυσλειτουργίες θα θέλαμε να μας τα καταθέσετε. No, no, non abbiamo avuto dei vuoti di comunicazione. Όχι, δεν είχαμε κενά επικοινωνίας. Είναι προφανές η σχέση μεταξύ του διαχειριστή και της εταιρείας όντας διαρκή συνεχής. Υπάρχουν ανάγκες βελτίωσης και το κάνουμε αυτό κατά συνήθεια μέσω επικοινωνίας ή κοινών συνεδριάσεων. Στη διάρκεια αυτών των επικοινωνιών λαμβάνεται η απόφαση, μπορούν να ληφθούν αποφάσεις, μπορούμε να σας επικοινωνήσουμε πώς
ci σκεπιέσει υπήρξαν οι επαφές, διότι οι επαφή είναι σχεδόν καθημερινή. Οι δύο θάλαμοι επιχειρήσεων είναι σε διαρκή επικοινωνία. Ανέκαθεν υπήρχε από τη στιγμή που το κέντρο μας μεταφέρθηκε από την οδό Καρόλου στην οδό, στην έδρα της οδού Συγκρού. Εγώ ίδιο στην θάλαμο επιχειρήσεων υπήρξα πρωταγωνιστής. Η διεισόμαση πώς γίνεται αυτή η διαρκή ανταλλαγή συνεχής μεταξύ του δικού μας θάλαμου επιχειρήσεων, διότι παραδείγματι όταν ένα τρένο το οποίο κινητοποιείται, η πρώτη επαφή προφανώς είναι μεταξύ του θάλαμου επιχειρήσεων, του σταθμάρχη και του μηχανοδηγού, διότι εκείνος που διαχειρίζεται την κυκλοφορία και ποιος παρεμβαίνει στην υποδομή. Αμέσως μετά υπάρχει μια επαφή με το θάλαμο επιχειρήσεών μας για να καταλάβουμε αν το τρένο χρειάζεται μια μηχανή. Θα υπάρχουν σε διάφορα σημεία του δικτύου με το προσωπικό να παρέμβει με τη μηχανή έλξης που είναι προφανές ότι ο ρόλος της εταιρείας και του θάλαμου επιχειρήσεων της Συγκρού από τη στιγμή που καθορίζεται ποια είναι η μηχανή θα περάσει αμέσως στο διαχειριστή της υποδομής, διότι αυτή η μηχανή που θα κινηθεί να συνδράμει το τρένο, το ακινητοποιείται, κινείται κατόπιν εντολής του ΟΣΕ, του κεντρικού θαλάμου επιχειρήσεων και του σταθμάρχη του συγκεκριμένου δρομολογίου. Ισχυρίζεστε ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο διαφορετικά επιχειρησιακά κέντρα επιβλήθηκε από την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχωρισμό των δύο εταιριών, των εταιριών εκμετάλλευσης και των εταιριών διαχείρισης της υποδομής. Sí. Ναι. Όσον αφορά τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας και η κατάργησή του, έπαιξε ρόλο στην ασφάλεια όσον αφορά τις εταιρείες του τρένου. Ho capito, capostazione, capotreno. Να κάνουμε διαχωρισμό. Capotreno. Προϊστάμενος αμαξοστοιχίας. Αν ο προϊστάμενος έχει ρόλο στην κυκλοφορία, abolire questa carica se ha imputato, ha creato. Των σιδηροδρομικών. Allora, il ruolo del ο ρόλος του μηχανοδηγού και του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας υπήρξε αντικείμενο πολυάριθμων ρυθμιστικών μέσων σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, νομοθετικά μιλάω. 20 χρόνια πριν, μιλάμε για το 2004, c'è stata una decisione per cui il ruolo έλυθε η απόφαση ώστε ο επικεφαλής αμαξοστοιχίας να μην υπάρχει στα αστικά κέντρα στην Ελλάδα και αστικά τρένα. Είναι ένας ρόλος που σιγά σιγά τροποποιήθηκε χωρίς να έχει επίπτωση στην ασφάλεια της σιδηροδρομικής άσκησης. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι το 2011 έλυθε περαιτέρω απόφαση από την τότε τρένοσε ώστε ο επικεφαλής αμαξοστοιχίας να πάει στα βαγόνια και να κάνει τον ελεγκτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσυνδέθηκε πλήρως από την ασφάλεια. Ο επικεφαλής αμαξοστοιχίας καταρτίζεται στο κέντρο του ΟΣΕ και λαμβάνει κατάρτιση σε ό,τι αφορά την νομοθεσία ασφάλειας. Ο ρόλος του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια, αλλά η εισαγωγή του δεύτερου μηχανοδηγού που έγινε με τον κανονισμό του 2019 επάκτησε τα επίπεδα ασφάλειας και δεν τα μείωσε. Ο δεύτερος μηχανοδηγός έχει έναν ρόλο να υπάρχει πρώτος και δεύτερος μηχανοδηγός και ένας επικεφαλής αμαξοστοιχίας που δεν έχει την ίδια κατάρτιση. Η αλλαγή υπήρχε μια αλλαγή μεταξύ των άλλων. Δεν ήμουν τότε εδώ, αλλά γνωρίζω πολύ καλά όλη την ιστορία. Αποφασίστηκε από μια κοινή επιτροπή Υπουργείου και συνδικαλιστικών οργάνων και γνωρίζω πολύ καλά, γιατί και εδώ στην Ελλάδα έχω εξαιρετικές σχέσεις με τους συνδικαλιστικούς φορείς, έχουμε υπογράψει σύμβαση εργασίας παρόλο τα προβλήματα της εταιρείας μετά το δυστύχημα και γνωρίζω πολύ καλά την
επίφαση που δίνουν τα συνδικάτα στη σύνταξη εγγράφων που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των εργαζομένων. Καταρχάς, η ασφάλεια των επιβατών είναι ιερή. Νομίζω κανένα συνδικάτο δεν θα υπέγραφε έγγραφο όπου θα έθετε εν κινδύνο την ασφάλεια και την ακεραιότητα επιβατών και εργαζομένων. Και αυτό είναι και ο λόγος που θεωρώ ότι η εισαγωγή του δεύτερου μηχανοδηγού που έγινε τότε είναι μια ενέργεια που στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας, διότι υπάρχει μια κοινή επικοινωνία των δύο μηχανοδηγών με το σταθμάρχη. Αυτό, ελλείψη του ETCS, ασφαλώς είναι ένα στοιχείο δεύτερο επίπεδο ασφαλείας, ισχυρότερο από το εκείνο που ήταν προηγουμένως με τον επικεφαλής. Άλλοι ειδικοί στην Επιτροπή μας κατέθεσαν ότι η κατάργηση του του προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας ήταν σε βάρος της ασφάλειας και μάλιστα και η Ομοσπονδία των Συνδικάτων στα Σιδηροδρόμους δήλωσε ότι δεν ψήφισε λευκό την κατάργηση όταν συζητιόταν ο κανονισμός ο καινούριος, την κατάργηση του προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Οδηγία τόνιζε ότι η κατάργηση προϊσταμένου συνδέεται με τα συστήματα ασφάλειας τα σύγχρονα. Από τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν υπήρξαν αυτά τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, γιατί προχώρησαμε άμεσα στην κατάργηση του προϊσταμένου? Καταρχάς, ο επικεφαλής αμαξοστοιχίας δεν καταργήθηκε. Θα πρέπει να διακρίνω μεταξύ της κατάργησης ενός όρου που από άποψη είναι αρνητικό, διότι δίνει μια λανθασμένη εντύπωση. Περάσαμε σε μια κατάσταση όπου υπήρχε ένας άνθρωπος που αποκαλεί το επικεφαλής αμαξοστοιχίας προϊστάμενος και υπάρχουν και άλλα στελέχη επί της αμαξοστοιχίας με την ίδια κατάρτιση που παρεμβαίνουν αν υπάρχουν σφάλματα από πλευράς μηχανοδικών. Αυτό που λέτε εσείς για την ανάγκη να εγγυηθούμε την ασφάλεια όταν δεν υπάρχουν τα συστήματα ETCS γίνεται με την παρουσία του δεύτερου μηχανοδικού. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, με συγχωρείτε. Όπως ισχυρίζουν οι ειδικοί τουλάχιστον. Είναι καλύτερα, δεν είναι το ίδιο και είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο, διότι όταν θα υπάρξει το ETCS που θα λειτουργούν, θα αφαιρεθεί ο δεύτερος μηχανοδηγός, θα υπάρξει μόνο ένας μηχανοδηγός. Αυτό διευκρινίζει ότι η ισοτιμία μεταξύ του ETCS, η ασφαλεία είναι θεμελιώδης. Όπως είχαμε πριν, έναν βοηθό μηχανοδηγό που δεν έχει την ίδια επαγγελματική κατάρτιση και αρμοδιότητα του μηχανοδηγού που έχει ολοκληρώσει όλη την κατάρτιση. Μιλήσατε για τη, έγινε για τη συμβάση. Θα θέλαμε και να αναφερθήκατε σε διάφορες επενδύσεις. Μπορείτε να μας ενεχειριάσετε έναν επίσημο κατάλογο από μεριές της Hellenic Trade για τις επενδύσεις που κάνατε όλα αυτά τα χρόνια συγκεκριμένα. Τι ξέρετε. Βεβαίως, ασφαλώς. Εκπρόσωπος της Εργοσε μας είπε ότι τα συστήματα GSMR της τηλεπικοινωνίας και ATCS λειτουργούν, παραδόθηκαν στον ΟΣΕ το 2018. Γιατί από τότε, από το 2018 έως το 2000, έως σήμερα δεν έχουν μπει σε λειτουργία, γνωρίζετε? Γιατί δεν τα έχει αδειοδοτήσει ακόμη η ΡΑΣ? Είναι περίεργο που οι εκπρόσωποι της ΕργοΣΕ κοινοποίησαν ότι είχαν παραδοθεί στην Τρενοσέ. Διότι ο ιδιοκτήτης δεν είναι Τρενοσέ. Στον ΟΣΕ τα παρέδωσε. Εννοείται τα συστήματα επί της αμαξοστοιχίας. Τα συστήματα είχαν εγκατασταθεί και παραδόθηκαν στην ΟΣΕ για την υποδομή και στη ΓΕΟΣΕ για την επιδομή. Τα νοήσει εγώ το ερώτημά σας. Τώρα είναι σαφές. Εγκατεστάθηκε τη διαδικασία αδειοδότησης από πλευράς της ΓΕΟΣΕ για τα
non è stata ancora completata. Συστήματα επιδομής δεν είχαν ολοκληρωθεί. Εμείς είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την ΓΕΟΣΕ για τον καθορισμό, τον προγραμματισμό για τη φάση 2, διότι η ΓΕΟΣΕ θα πρέπει να ασχοληθεί με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της επιδομής, τα συστήματα αδειοδότησης. Μόλις τα συστήματα αυτά θα έχουν αδειοδοτηθεί και εγκριθεί από την ΡΑΣ με βάση τα αρχεία, τα έγγραφα της ΓΕΟΣΕ, η ΓΕΟΣΕ θα παραδώσει τα συστήματα, τις επιδομές, αφού θα έχει γίνει η διασύνδεση με τα επίγεια συστήματα. Το πρόβλημα της εγκατάστασης της επιδομής δεν είναι η εγκατάσταση ένα λογισμικό ή ένα υλικό hardware ή software στα τρένα, αλλά αυτό το υλικό που θα εγκατασταθεί να είναι πλήρως λειτουργικό με τα επίγεια συστήματα. Τα επίγεια συστήματα δεν υπάρχουν ακόμα και εξαιτίας εξώσεων που γνωρίζουμε της πλημμύρας που έγινε στο Θεσσαλικό κάμπο τον Σεπτέμβριο. Άρα ο διαχειριστής της υποδομής με ρημνά να επανακτήσει τα συστήματα αυτά. Μόλις τα επίγεια αυτά συστήματα αποκατασταθούν και θα υπάρξει η πλήρης εγκατάσταση και αποκατάσταση της επιδομής και θα παραδοθούν για την χρήση, τότε με το διαχειριστή, και σε αυτή την παρούσα φάση είμαστε με το διαχειριστή, αυτό κάνει ο διαχειριστής ανάθεσης για τη διαδικασία διεπαφής μεταξύ επίγειων και μόλις η διαδικασία αυτή το σύστημα λάβετε υπόψη αποτελείται από δύο τμήματα, δεν είναι μόνο τα αυτά που είναι στο τρένο και τα επίγεια, θα πρέπει να διασυνδέονται. Τότε θα παραδοθεί τότε θα υπάρξει σύμβαση ποιος θα κάνει την συντήρηση οπουδήποτε παρουσιαστούν. Θα πρέπει να καταρτήσουμε το προσωπικό μας, γιατί το προσωπικό μας στην διατήρηση, στη συντήρηση πρέπει να καταρτιστεί για την επισκευή αυτών των συστημάτων. Υπάρχει έγγραφο του ΟΣΕ ότι έχει παραχωρήσει στην Hellenic Train φορητά GSMR για να τοποθετηθούν στις αμαξοστοιχίες και τα οποία η Hellenic Train δεν τα χρησιμοποίησε πριν το έγκλημα στα Τέμπη, τη στιγμή που λειτουργούσε, όπως ισχυρίζονται, το σύστημα του GSMR στις υποδομές, στην υποδομή. Γιατί δεν τα χρησιμοποίησε η Hellenic Train τα συστήματα αυτά τα φορητά της τηλεπικοινωνίας της GSMR? Είναι σκόπο να κάνουμε μια σημαντική διευκρίνηση από αυτού. Αυτά τα συστήματα, μιλάμε για 14 συστήματα, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι 14 ή 17, αυτά που είναι εν λειτουργία, παρεδόθησαν το 2018 για να γίνουν δοκιμές και να κάνουν επικοινωνία εντός των συστημάτων. Δεν παραδόθηκαν για να κυκλοφορήσουν. Αληθεύει ότι ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουμε μια νομοθεσία για τη χρήση των GSMR. Θυμίζω σε όλους, για να γίνουν, να χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο, πρέπει να υπάρχει μια οδηγία από πλευράς του διαχειριστή της υποδομής και κυρίως ένας οδηγός που θα καθορίζει με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιούνται τα συστήματα αυτά. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι περαιτέρω εμείς. Εν πάση περιπτώσει, συζητήσαμε από την ΡΑΣ αν τα συστήματα αυτά είχαν εγκριθεί, αδειοδοτηθεί, και μας απάντησε ότι τα συστήματα αυτά, αυτά τα συστήματα ήταν αντικείμενο της ίδιας αδειοδότησης με τα αυτά που ήταν στα τρένα. Και θα πρέπει να ενημερώσουμε για κάτι δεύτερο. Η δυνατότητα λήψη, αυτών των συστημάτων δεν είναι η ίδια που έχουν τα GSMR στα τρένα, για τα οποία μεριμνά η ΓΕΟΣΕ. Γιατί αυτά που είναι πάνω στα τρένα, επειδή είναι συστήματα που διαθέτουν εξωτερική κεραία πολύ ισχυρή, είναι 8 φορές ισχυρότερα από τα GSMR τα επίγεια, τα κινητά, τα φορητά. Και αυτό είναι ο λόγος. Αυτά τα συστήματα έχουν εγκατασταθεί επί της αμαξοστοιχίας. Εγγυώνται μεγαλύτερη κάλυψη και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, όταν αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους επί της αμαξοστοιχίας, θα πρέπει να γίνει από τον ΟΣΕ ή νομοθεσία ποιο σύστημα
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία. Ας μην λησμονούμε ότι η επίσημη επικοινωνία είναι, αν θα χρησιμοποιηθούν άλλα, ο διαχειριστής θα πρέπει να νομοθετήσει και να πει ποια συστήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αν θα χρησιμοποιηθούν τα GSMR, θα πρέπει να υπάρξει και ο κατάλληλος οδηγός που θα εκπαιδεύει το προσωπικό για τη χρήση τους. Άρα, νομοθεσία που δεν υπάρχει και η κατάρτιση. Κύριε Καραθανασόπουλε, συγγνώμη, έχετε πολλές ερωτήσεις ακόμα, γιατί έχετε Ωραία, εντάξει. Εντάξει, απλά επειδή περιμένουν οι συνάδελφοι. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομός. Μπορείτε να ελέγξετε επί της ουσίας τι μεταφέρει μια εμπορική αμαξοστοιχεία? Abbiamo tutte le distinte di quello che trasportano. Έχουμε όλα τα διακριτικά του τι μεταφέρουν τα τρέα, δηλαδή διευκρινίζεται από τους αποστολείς ποιο είναι το περιεχόμενο. Σε περίπτωση αμφιβολίας μπορούμε να παρέμβουμε αφαιρώντας τις φραγίδες μας παρουσία της αστυνομίας για να δούμε το περιεχόμενο, για να διακριβώσουμε τι περιέχει. Αυτό γίνεται όμως σε στιγμή που υπάρχουν αμφιβολίες. Η κυκλοφορία των εμπορευμάτων διευθετείται με, θα πρέπει να ελέγχονται από αστυνομία και τελωνία. Υπάρχουν φορείς που ελέγχουν από όλα να γίνονται σύμφωνα, να είναι νομότυπα δηλαδή. Να μας καταθέσετε τι μετέφερε επίσημα η εμπορική αμαξοστοιχεία την ημέρα, τι εμπορεύματα μετέφερε την ημέρα του εγκλήματος, από το ανεπλάκη στο έγκλημα η εμπορική αμαξοστοιχεία. Sì, il treno merci era composto da 13 carri. Το τρένο αποτελείται από 13 βαγόνια και είχαν λαμινέ σιδερένια, είναι 3 ανοιχτά βαγόνια, καταστράφηκαν και το φορτίο διεσπάρει. 8 βαγόνια ήταν κοντέινερ, εμπορευματοκιβώτια, τρόφιμα, υλικά διαφόρων ειδών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των και δύο βαγόνια ήταν κενά, σύμφωνα με τη διεθνή, δύο βαγόνια να αποτελούνται τα βαρύτερα φορτία και τα πιο ελαφρά πίσω. Αυτή ήταν η σύνθεση, η σύσταση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Κατά τη στιγμή του δυστυχήματος διαπιστώσαμε ότι ενεπλάκησαν τα πρώτα τρία βαγόνια, τα υπόλοιπα ήταν σφραγισμένα και δεν είχαν ίχνη πυρκαγιάς. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που κοινοποιήσαμε και ενημερώσαμε και στην κριτική αρχή και ανοίχθηκαν τα βαγόνια και ελέγχθηκαν και το περιεχόμενό τους με την εποπτεία της αστυνομίας και τοποθετήθηκαν σε τόπο που φρουρείται από προσωπικό της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας που πλήρωνε η Ellen Train, αλλά θα σας καταθέσω αυτόν τον κατάλογο που σας μόλις περιέγραψα και προφορεί. Και τελευταία ερώτηση, τελευταία, τα τρένα τα επισκευάζετε εσείς στα μηχανοστάσια. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί συνεχείς βλάβες όσον αφορά τις μηχανές, δηλαδή μηχανικές βλάβες που δημιουργούν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων? Έχετε να δώσετε κάποια εξήγηση για αυτό το γεγονός? Και συγγνώμη, και γιατί συμβαίνουν πολλοί εκτροχιασμοί μέσα στα μηχανοστάσια με αποτέλεσμα ατυχήματα των εργαζόμενων στους χώρους του μηχανοστασίου? Είναι δύο ερωτήματα διαφορετικά αυτά που μου θέσατε. Προφανώς, ως διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, μπορώ να πω για εμάς το ιδανικό θα ήταν να έχουμε μηδέν βλάβες, ουδείς επιθυμεί να έχει βλάβες εν κυκλοφορία. Είναι προφανές, σαφές όμως, ότι το χρέος της καλής διαχείρισης της εταιρείας επιτάσσει να ελέγχουμε τις βλάβες αυτές. Δυστυχώς, μία βλάβη καθοδόν
έχει επίπτωση στους επιβάτες, θα πρέπει να μεταφερθούν με λεωφορείο, όπως σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υποστήριξη των επιβατών. Τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε σε ό,τι αφορά το στόκ και τις βλάβες που ακινητοποιούν τα τρένα και τα οποία εμείς συντηρούμε είναι κατ' ουσία σύμφωνα με τις επιδόσεις των τρένων της ηλικίας. Γνωρίζουμε ότι πολλά τρένα είναι 30-40 ετών. Οι επιδόσεις ενός τρένου 30-40 ετών δεν μπορεί να, είναι, να έχει επιδόσεις ενός. Ποια είναι η λύση? Αγορά νέων τρένων. Που τα νέα τρένα εγγυώνται μια αξιοπιστία καλύτερη, διότι τα συστατικά είναι καινούργια, τα ανταλλακτικά είναι καινούργια, η δυνατότητα παρέμβασης για την συντήρηση και επισκευή. Ένα τρένο το οποίο έχει 40-50 χρόνια ζωής δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τη, στην αγορά να βρεις ανταλλακτικά και πρέπει να κάνεις επισκευές μέσα στα μηχανοστάσια. Και έχουμε πάρα πολύ καλούς επισκευαστές που κάνουν τέτοιου είδους. Αλλά μια επισκευή σε παλιό τρένο, όπως το αυτοκίνητό σας, άμα είναι 20 χρόνια, ο μηχανικός το επισκευάζει. Αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα χαλάσει τα επόμενα 10.000 χιλιόμετρα. Αν το αυτοκίνητο είναι καινούριο, ο μηχανικός θα πει ναι. Αν είναι όμως το, είναι 40 ετών, είναι δύσκολο. Στο πλαίσιο των. Είδαμε, κάναμε πραγματικά στα. Στους αλάμους, στα μηχανοστάσια, κάναμε πολύ μεγάλες επενδύσεις. Στο business plan της Hellenic Train κάναμε επενδύσεις, διότι μέσα στα μαξοστάσια είναι ο εξοπλισμός σε ό,τι αφορά τις ράγες και σε πολλές φορές είναι παλιές οι ράγες, δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ. Στο business plan υπάρχει ένα πρόγραμμα επενδύσεων, ένα upgrade, μια βελτίωση της υπόδομης, ώστε ατυχήματα αυτού του τύπου, γιατί γνωρίζουμε ότι μέσα στα η μέγιστη ταχύτητα είναι 6 χιλιόμετρα. Αν μιλάμε για εκτροχιασμό, μιλάμε για μια απόκληση και όχι εκτροχιασμό. Ένας άξονας τρένου πέφτει, έτσι το λέω χοντρικά, στο έδαφος, είναι μια ζημία και προφανώς θα πρέπει να αποφεύγεται και η επίπτωση είναι μια επίπτωση πολύ διαφορετική αν αυτό συμβεί σε ένα τρένο που είναι σε δρομολόγιο. Σας βεβαιώνω ότι υπάρχει στο πρόγραμμα πολύ μεγάλη επένδυση για την τεχνολογική επικαιροποίηση όλων αυτών των εξοπλισμών μέσα στα μαξοστάσια.